Πάμε λίγο στη Ζέρβα. Να πάμε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, γιατί έχουμε από παντού Ολυμπιακό. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας κύριε Νίκο, τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, έχουμε μπει στην τελική ευθεία για το Σίριαλ Μεζένκοφ στον Ολυμπιακό. Αλλά εκείνος που θα πάει, τι θα κάνει, αν θα μείνει? Ναι, ναι, υπάρχει πληροφορία ότι επιστρέφει άμεσα από τις διακοπές του στην Κρήτη, αν δεν το έχει κάνει ήδη. Καλά, χαζός είναι. Δεν νομίζω. Κάτσε ρε άδερφε στην Κρήτη. Καλά, δεν μπορεί να πάει αύριο, δεν έχει πρόβλημα. Με αυτή την έννοια το λέω το παιδί, γιατί είναι υπέροχα. Μπορεί να αγοράσει και το κανένα νομό με τα θέματα που πάρει. Θα τον πάρει κιόλας, όντως. Λοιπόν, η πληροφορία αναφέρει ότι κατατέθηκε η πρόταση στο Sacramento Kings. Δεν έγινε κάτι στη Free Agency χθες, παρότι περιμέναμε μέχρι πολύ αργά, δεν υπήρχε κάποια συμφωνία. Η πρόταση είναι αυτή ακριβώς που είχαμε εκτιμήσει τις τελευταίες ημέρες. Του προσφέρουν 7,7 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Για διετές ή τριετές συμβόλαιο. Είναι δική του επιλογή αυτή τι θα επιλέξει. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι θα, αν το επιλέξει, θα επιλέξει διετές, έτσι. Και επιστρέφει εσπεσμένα από την Κρήτη, καθώς ο ατζέντης του ήταν στην Ισπανία όταν έλαβε την πρόταση, για να αποφασίσει και να ανακοινώσει τι θα κάνει. Αν θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA ή θα μείνει στον Ολυμπιακό. Νίκο, μπορεί να πει όχι δηλαδή? Βεβαίως. Δεν έχει επιλογή. Στα 7,7 να πει όχι. 7,7 δεν είναι καθαρά, είναι σε ευρώ είναι 3,5 εκατομμύρια το χρόνο. Έτσι, γιατί η εφορία στην Αμερική είναι 48-50%. Εδώ πόσα του μπορεί να του δώσουμε δηλαδή, Νίκο? Αυτό θα έλεγα τώρα. Αυτό θα έλεγα τώρα. από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει μάθει και αυτό στην πρόταση, έτσι, που ξαναλέω είναι πάνω κάτω αυτού που περιμέναμε τις τελευταίες ημέρες. Έχω την αίσθηση ότι θα κάνει τη ρελάνς του και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη. Αλλά η δική μου εκτίμηση είναι ένα παιδί το οποίο δεν αποφασίζει με βάση τα χρήματα. Και αυτά είναι πολλά τα λεφτά. Πώς δεν είναι? Τι λέτε, παιδιά? Νομίζω ότι θα αποφασίσει περισσότερο από το ρόλο. Έχει να πεις από την Κρήτη και τελείωνε, πες. Το γεννάω. Περισσότερο από το ρόλο που θα του έχουν δώσει. Έτσι. Οι Kings. Οπότε τελειώνει η αγωνία. Είχαμε πει ότι θα τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα αυτό το θέμα. Γιατί και ο Βεζένκοφ θέλει να ξέρει τι θα κάνει, αλλά και σε περίπτωση που αποχωρήσει να αφήσει τον Ολυμπιακό και τα χρήματα που θα του μείνουν, γιατί ο Ολυμπιακός καρπώνεται 1,5 εκατομμύριο, έτσι, από αυτή τη μετακίνηση, για να μπορέσει να τον αντικαταστήσει, έτσι. Οπότε ας είναι ο κόσμος συντονισμένος, γιατί εντός της ημέρας ο Βεζένκοφ θα ανακοινώσει αν θα πάει στο NBA ή αν θα μείνει στον Ολυμπιακό. Εκτίμηση κάνω, εκτίμηση. Οπα. Είναι ότι θα πάει στο NBA, έτσι. Εκτίμηση, ναι. Όμως. Εσύ τι θα έκανες? Τώρα θες να με δίνουν οι Ολυμπιακοί? Όχι, μην πεις τίποτα. Μόλις το πει, μετά πες και εσύ. Εντάξει. Απλά να ξέρουν ο κόσμος του Ολυμπιακού. Άσε που μόλις το είπες, καλά λέει ο Τάσος. Ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει ό,τι μπορεί για να τον κρατήσει. Είναι και λογικό ρε παιδί αυτό που λέει ο Ολυμπιακός. Αυτή η εκτίμηση είναι λογική εκτίμηση. Ναι, θα κάνει ό,τι μπορεί για να τον κρατήσει, ξαναλέω. Υπάρχει τρομερή αγάπη. Ο παίκτης είναι σε πολύ μεγάλο δίλημα. Δεν έχει, ξέρεις, ότι άντε φεύγω. Θα το είχε κάνει πολύ καιρό. Και αν ξαναλέω φύγει ο Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός θα κινηθεί αμέσως για να τον αντικαταστήσει με τον Νίκολα Μύρωτιτς, έτσι. Μια μεταγραφή που θα είναι η βόμβα του καλοκαιριού, εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.